Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα, άνθρωπε αγάπα. Είμαστε εδώ σήμερα. Ετοιμάζουμε το γεύμα της αγάπης, το γεύμα της αγάπης, το γεύμα που κάνουμε κάθε χρόνο, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, στους αδελφούς μας, τους άστεγους και σε όσους έχουν ανάγκη. Φέτος, λίγο ιδιαίτερα, λίγο διαφορετικά, αλλά όμως πάλι είμαστε εδώ και πάλι θα συνεχίσουμε, παρά τις δυσκολίες, και καταφέρνουμε και κάνουμε όλο αυτό το έργο που γνωρίζετε τόσα χρόνια. Σήμερα λοιπόν σας έχω και μία έκπληξη, την οποία και εμένα μου την έκανε πολύ ξαφνικά. Στην κουζίνα μας λοιπόν σήμερα έχουμε μία πάρα πολύ αγαπημένη σε όλους σας. Έχουμε τη Μαρία Κουκτίογλου. Καλημέρα Μαρία. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Μια γιορτή αγάπης. Μια γιορτή αγάπης που πρέπει να δίνουμε αγάπη, να παίρνουμε αγάπη. Αλλά το ωραίο για αυτές τις μέρες είναι όσο μπορούμε να δώσουμε αγάπη, να μοιραστούμε την αγάπη που έχουμε μέσα στη ψυχή μας, γιατί είναι μέρες Θεού, είναι οι μέρες του Χριστού, της Παναγίας και πρέπει όλοι μας να νιώσουμε το θαύμα των Χριστουγέννων. Και εδώ γίνεται ένα ωραίο θαύμα, μικρό θαύμα, αλλά που θα αγγίξει τις ψυχές πολλών ανθρώπων. Καλά Χριστούγεννα! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπάμε την Μαρία Κουκτίογλου, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει μεγάλη σημασία στην ιστορία του φαγητού, στην κληρονομιά και για μένα έχει αξία όχι μόνο η παρασκευή του φαγητού και το μαγείρεμα, αλλά και όλη η ιστορία και της πρώτης ύλης και της κάθε συνταγής. Αυτό έχει αξία και σέβομαι και αγαπώ που δίνεις τόσο μεγάλη βάση στις παραδόσεις και στην κληρονομιά. Δηλαδή, εγώ αυτό έχω ξεχωρίσει εσένα και έχω εκτιμήσει. Σίγουρα, γιατί η κληρονομιά μας, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, οι μνήμες, η γεύση είναι η κληρονομιά μας. Είναι αυτό που έχουμε στο DNA μας, αυτό που έχουμε πάρει από τις γιαγιάδες μας, από τα μέρη τα δικά μου, από τα μέρη της Ελλάδος, από τα μέρη της Μικράς Ασίας. Είναι ο πολιτισμός. Είναι πραγματικά η γεύση, είναι η κληρονομιά που έχουμε, είναι οι μνήμες μας. Γιατί όταν φτιάχνουμε ένα φαγητό, τα αρώματα που αναπτύσσουμε από αυτό το φαγητό, νοητά έστω, μας πηγαίνουν στο σπίτι της γιαγιάς, στο σπίτι του παππού, ταξιδεύουμε. Και έτσι κρατάμε, εγώ προσωπικά, επειδή τους έχω χάσει όλους στην οικογένεια, έτσι κρατάω ζωντανή τη μνήμη τους, με τη μαγειρική μου. Έλα από εδώ πάτε να μας δείξει η Μαρία τι καλό θα φτιάξουμε σήμερα. Τι φτιάχνουμε λοιπόν? Εδώ τι φτιάχνουμε? Φτιάχνουμε κοτόπουλο, ρίξαμε μπόλικο κρεμμύδι, το τσουρτσουρίσαμε καλά-καλά και ρίξαμε το κοτοπουλάκι. Θα τα σοτάρουμε όλα μαζί και μετά θα ρίξουμε και ντοματούλα να γίνει σαλτσούλα. Μετά θα φτιάξουμε μακαρόνια, θα φτιάξουμε πίτα, μια μοσχοβολιαστή πίτα και για επιδόρπιο θα φτιάξουμε καριδόπιτα με μπόλικα καρύδια, κανέλα, μοσχοκάρφια και θα βάλουμε μέσα όλη την αγάπη μας. Αυτά είναι. Αυτό είναι λοιπόν το γεύμα της αγάπης, το γεύμα που δείχνει ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο, γιατί σας έχω ξαναπεί ότι το συσίτιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να βγαίνει μέσα από την ψυχή μας, πρέπει να βγαίνει να είναι αυτό το οποίο τρώμε κι εμείς και όχι ότι μας περίσσεψε. Οπωσδήποτε, από αυτό που τρώμε κι εμείς, θα φάμε όλοι μαζί. Από αυτό λοιπόν που τρώμε κι εμείς, από αυτό πρέπει να τρώνε και οι συνανθρώποι μας. Να είστε καλά, καλές γιορτές σε όλους. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ άνθρωπε αγάπα. Άνθρωπε αγάπα. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά.